Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε εδώ στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και στη σειρά προσωπικότητες στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Είναι και καλή χρονιά. Είναι το πρώτο της χρονιάς για τον Ιανουάριο του 2022. Και μ' αρέσει πάρα πολύ, διότι η επιλογή, θέλω να πω, μ' αρέσει πολύ, διότι με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο συμπληρώνει αυτή την πρόθεση που έχει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού να τιμάει προσωπικότητες που έχουν προσφέρει μέσα από όλα τα πεδία στην Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος τον οποίο έχουμε εδώ σήμερα έχει προσφέρει εδώ και πολλά χρόνια ως δημοσιογράφος. Κατά τη γνώμη μου, πιο πολύ ως συγγραφέας, βέβαια αυτό είναι ένα ερώτημα που θα του θέσω, γιατί δεν μπορώ εγώ να βάλω την προτεραιότητά του. Έχει υπάρξει μεταφραστής. Είναι ο κύριος Ηλίας Μαγκλίνης. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Είπαμε πριν να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί έχουμε μια... Σωστό. Μια γνωριμία. Από παλιά. Και, Ηλία μου, και να πω ότι είναι εδώ μαζί μας, γιατί έχει ένα συμβολισμό η παρουσία του έτσι κι αλλιώς, πολύ ισχυρό συμβολισμό, και ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, ο κύριος Νίκος Κούκης. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ και καλή χρονιά. Και εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μαγκλίνη. Εγώ για τη φιλοξενία και την πρόσκληση. Για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Και πράγματι, υποδεχόμαστε έναν δημοσιογράφο, αλλά εμείς ως φορέας του βιβλίου, υποδεχόμαστε σήμερα έναν συγγραφέα, ναι. Ο οποίος έχει βραβευτεί, αλλά θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, γιατί είναι πολύ σημαντικό να προβάλλουμε τους καλούς συγγραφείς και τα καλά βιβλία. Το δημοσιογράφος, παρότι δεν είναι το βασικό αυτό. Ο λόγος που το λέω είναι γιατί εκπροσωπεί την καλή δημοσιογραφία. Δηλαδή όλοι διαβάζουμε τα κείμενα της συνεντεύξης του, ξέροντας ότι αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί, τον ξέρω γιατί είναι ο ίδιος λίγο ντροπαλός, την καλή δημοσιογραφία. Γι' αυτό το έβαλα και αυτό. Εμείς προφανώς ως συγγραφέα καταρχάς τον θέλουμε εδώ. Αλλά νομίζω ότι και εγώ προσωπικά, ως δημοσιογράφος το γνώρισα μέσα από τις στήλες Καθημερινής. Πάντοτε τον διάβαζα, ήταν εξαιρετικά διεισδυτικά τα άρθρα, εξακολουθούν να είναι. Και ως συγγραφέα τον διαβάσα και τον συμπεριλάβαμε στους ποιοτικούς συγγραφείς λίγο αργότερα. Αλλά νομίζω ότι είναι μια μεταξέλιξη αυτή που συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Νομίζω ότι όσοι ξέρουν και θέλουν να γράφουν, στο τέλος θα γράψουν και, και καλά βιβλία. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Υπάρχει το βιβλίο του Ηλία Μαγκλίνη που λέγεται «Είμαι όσα έχω ξεχάσει», αυτό που πήρε το κρατικό βραβείο το 2020. Και είναι ένας τίτλος που είναι ωραίος. Λες, για να δω τι λέει αυτό το βιβλίο. Και τελικά το βιβλίο είναι πολύ πιο σπουδαίο και από τον τίτλο του. Πολύ πιο περιεκτικό και από τον τίτλο του. Οφείλω να το πω αυτό, Ηλία μου. Και θέλω να πω το εξής. Ξεκινάς δε με ένα ποίημα της Βυσουάβα Σιμπόρσκα, αγαπημένη και δική μου, νομπελίθρια του 1996, σπουδαία Πολωνή ποιήτρια, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο, δηλαδή μου έκανε εντύπωση από την αρχή. Λέω, κοίτα να δεις, κάποιος αυτό το ποίημα που μου άρεσε, κάποιος το πήρε και είπε, από εδώ ξεκινάει το νήμα, ή αφού γράφτηκε το βιβλίο, είπες, αυτό θα μπορούσε να ξεκινάει με ένα ποίημα της Σιμπόρσκα. Κάποια στιγμή στην πορεία το έγραφα, θυμήθηκα αυτό το ποίημα της Σιμπόρσκα και ένιωσα ότι ταιριάζει πάρα πολύ με την ιστορία του βιβλίου. Μιλάει για τους νεκρούς. Ναι, ναι. Αν θυμούνται, καταλήγει με το στίχο, θυμούνται ποιος τους σκότωσε. Και έχει σχέση με την ιστορία του βιβλίου. Οπότε την αγαπώ πολύ κι εγώ και ένιωσα ότι αυτή και το εξώφυλλο του Κίφερ ότι ταιριάζανε γάντι. Mm-hmm. Το οποίο το εξώφυλλο το ήθελα από την αρχή διακαώς. Και όταν το ζήτησα, το είπα στο μετέχμιο, ότι αυτός ειδικά ο πίνακας του Άνσελμ Κίφερ, του Γερμανού ζωγράφου, όταν τον σκέφτηκα, τον ήθελα, δεν μπορούσα να φανταστώ κάτι άλλο για εξώφυλλο σε αυτό το βιβλίο, μου είπαν από το μετέχμιο, αυτός είναι πολύ μεγάλο όνομα, θα ζητήσει πολλά χρήματα. Τέλος πάντων, τον προσεγγίσαμε, έγραψα εγώ μια επιστολή, ένα γράμμα, ένα covering letter, ας πούμε, όπου εξηγούσα, έγραφα στα αγγλικά τι είναι περίπου το βιβλίο και ένα σύντομο βιογραφικό μου. Και μέσω του Guggenheim του Bilbao, γιατί εκεί είναι ο πίνακας, και ήρθαμε σε επαφή μαζί του και περιμέναμε μεγάλη αγωνία να δούμε τι ποσό θα ζητήσει ο ζωγράφος για να εικονογραφηθεί το εξώφυλλο. Ζήτησε 3 αντίτυπα.
Ζήτησε τρία αντίτυπα. Πληρώθηκε σε είδος, ε. Ζήτησε τρία αντίτυπα. Ζήτησε να δει πώς θα φτιαχτεί ναι, ναι. το σχεδιασμό, το layout και μετά και ζήτησε τρία αντίτυπα. Τίποτα άλλο. Και είναι, πραγματικά είναι ένας, ένα πολύ μεγάλο όνομα από αυτή την εποχή κάπου στην Αγγλία. Κάπου έχει μια μεγάλη εγκατάσταση. Στην Αγγλία, ναι. Στην Αγγλία. Και όταν είναι κάτι να είναι μαγικό, είναι κύριε Πρόεδρε. Έτσι. Ακόμη και αυτό δηλαδή έχει μια μορφή. Ήταν μια από τις πιο ωραίες στιγμές συγκινητικές. Είχε τελειώσει πια το βιβλίο. Είχε ολοκληρωθεί. Εγώ είχα μεγάλη αγωνία γιατί μετά πραγματικά δεν ήξερα αν αυτό δεν καθόταν. Είχα σκεφτεί ακόμα και να βάλω χρήματα από την τσέπη μου. Τώρα το λέω εγώ αυτό, δεν το έλεγα τότε στους εκδότες. Αλλά ζήτησε τρία αντίτυπα. Είναι, άρα το περιεχόμενο του βιβλίου νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό για τον κύριο Μαγκλίνη. Ναι. Γιατί όταν είναι να γίνει κάτι, γίνεται. Αλλά πέρα από αυτό όμως, νομίζω ότι όλο το περιβάλλον αυτό της μνήμης είναι αυτό που σε μεγάλο βαθμό μας προσδιορίζει. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι χωρίς μνήμη είναι είτε νεκροί είτε αποπροσανατολισμένοι. Τα έργα του Κίφερ έχουν να κάνουν με τη μνήμη, τη συλλογική και την ατομική και ειδικά με τη μνήμη που έχει να κάνει και με τραύματα. Πατέρας του ήταν στον γερμανικό στρατό στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ζητήματα ολοκαυτώματος, ναζισμού κλπ. Κλπ. Οπότε, περιγράφοντας του συνοπτικά αυτό που λέμε χοντροειδώς λίγο την υπόθεση του βιβλίου και την ατμόσφαιρά του, νομίζω ότι πίστευα ότι κάτι θα του κάνει. Τώρα από εκεί πέρα, βέβαια, ήταν πολύ αληθινό, πολύ ωραίο για να είναι αληθινό έτσι όπως προέκυψε, αλλά ήταν αληθινό, έτσι συνέβη. Τι σκεφτόμουν τώρα, μια που έγινε αυτή η ανταλλαγή, μια δίκαιη ανταλλαγή. Εγώ τη βλέπω, δεν είναι μια δίκαιη ανταλλαγή. Δηλαδή, η τόσο μεγάλη επιθυμία. Ήταν συμφέρουσα για μένα, δεν ξέρω αν ήταν δίκαιη. Πρόσεχε όμως. Σκέφτομαι το εξής, μια που το βιβλίο είναι είμαι όσα έχω ξεχάσει. Στην πραγματικότητα, αυτά που θυμόμαστε και αυτά που ξεχνάμε ως άνθρωποι, ένα αποτέλεσμα ανταλλαγής και συναλλαγής δεν είναι μέσα μας. Μάλλον, υποθέτω. Αλλά νομίζω ότι περισσότερα ξεχνάμε παρά θυμόμαστε. Γιατί αλλιώς δεν θα αντέχαμε ως εγκέφαλο. Αυτό. Γίνεται μια δίκαιη συναλλαγή και ανταλλαγή να αντέξουμε. Πρέπει να πετάξει πράγματα, αλλιώς θα κρασάρει ο σκληρός. Για να μιλήσουμε με ορούς πιο σύγχρονους. Αν θυμόμασταν τα πάντα, θα είχαμε τρελαθεί. Είχε ο Μπόρχες ένα εκπληκτικό διήγημα, Φούνες ο Μνήμων, με ήρωα έναν τύπο ο οποίος θυμόταν τα πάντα. Τα πάντα. Τι σχήμα είχαν τα σύννεφα στις 14 Απριλίου του 1982, λέμε εμείς σήμερα. Και είχε καταλήξει τρελάδικο. Και έφυγε αυτή την πολύ παράδοξη φύση της μνήμης, που στην πραγματικότητα, ναι, είμαστε αυτά που θυμόμαστε, αλλά είναι πολύ περισσότερα αυτά που έχουμε ξεχάσει, αλλά και αυτά μας καθορίζουν. Πολλά που έρχονται στην πορεία, επανέρχονται, αναδύονται, και που ξέρεις ότι καταλαβαίνεις και τη στιγμή ότι σε έχει καθορίσει, σε έχει σφραγίσει, και ακόμα και αν όλο αυτόν τον καιρό δεν το θυμόσουν. Μου είχε συμβεί εμένα, όταν γεννήθηκε η πρώτη μου κόρη, δέχτηκα ένα βομβαρδισμό από μνήμες, εικόνες, ακόμα και μυρωδιές από την παιδική ηλικία, την οικογενειακή ζωή. Είχαν πεθάνει και οι γονείς μου όταν γεννήθηκε η πρώτη μου κόρη, είχαν ήδη πεθάνει και οι δύο. Και εκεί θυμήθηκα πράγματα τα οποία ήταν διαγραμμένα, αλλά και όμως ήταν εκεί με τον τρόπο τους. Αναδύθηκαν σαν ηφαιστειογενή νησιά, ας πούμε, τον ωκεανό. Πάντως, είναι σημαντικό, μια και όλους μας καθορίζει και μας προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό η μνήμη. Η μνήμη έχει στοιχεία τα οποία πρέπει να ξεχάσουμε, αλλά έχω την αίσθηση ότι με τη μνήμη μπορούμε να πορευθούμε και στο μέλλον, αν τελικά αυτά τα οποία διατηρήσουμε είναι ζωογόνα. Εξού και το γεγονός ότι θεωρώ ότι πάρα πολλοί από τους Έλληνες έχουν πάρα πολύ μεγάλη επαφή με τη μνήμη, άλλοτε θετική και άλλοτε αρνητική. Η Αρβελέρ λέει ότι πολλές φορές πρέπει να ξεχνάς. Πρέπει να ξεχνάς. Και επειδή αναφερθήκαμε σε ορισμένα πολλά ιστορικά γεγονότα, τα οποία μας έχουν προσδιορίσει, νομίζω ότι η λύθη, η οποία είχε προβληθεί, είχε ιστορική σημασία για να μπορέσει ένα έθνος να προχωρήσει. Αλλά από την άλλη μεριά, αν δεν έχεις μνήμη, δεν έχεις αναφορές, είναι δυνατόν να πορευθείς.
Αυτό θα μπορούσε να είναι και ένα έρωτο. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα όμως ξεκαθαρίσεις για να τα αφήσεις πίσω σου και να τα ξεχάσεις. Ναι. Αλλιώς είναι μπάλωμα, δεν είναι λύθη και θα βγαίνουν συνέχεια μπροστά σου. Ναι, σωστό. Δηλαδή, αν το δούμε σε ένα επίπεδο συλλογικής μνήμης, εθνικής μνήμης, με γεγονότα τραυματικά για την ιστορία μας, ότι να, τώρα έχουμε τα 100 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής, ο εμφύλιος, η Κύπρος το 1974, η δικτατορία και άλλα πολλά. Αλλά αυτά είναι τα πιο εμβληματικά για την Ελλάδα του 20ου αιώνα και βλέπουμε ότι μας καθορίζουν ακόμα. Αλλά εγώ θα πάω και πιο μακριά ακόμα. Μίζουμε ακόμα από το τραύμα του 1453 στην Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει γιατί η ιστορία έχει μια δική της νομοτέλεια και αυτοτέλεια. Δηλαδή, εμείς μπορεί σήμερα να ζούμε σε εκπληκτικές ταχύτητες και να αισθανόμαστε ότι κάτι που συνέβη πέρσι ή πριν 10 χρόνια είναι παλιό, αλλά η ιστορία έχει μια δική της υπόσταση που αντέχει πολύ περισσότερο. Είναι μια συλλογική εγγραφή, ψυχική εγγραφή, έχει αποτύπωμα στα ριζώματα, είναι αποτυπώματα στα ριζώματα ενός πολιτισμού, μιας κοινωνίας και δύσκολα ξεριζώνονται. Απ' την άλλη μεριά έχουμε και μια τάση να ξύνουμε την πληγή με έναν τρόπο έτσι... Έχει μια ειδονή αυτό. Έχει μια ειδονή. Ναι, και ειδικά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω για τις άλλες χώρες, δεν θέλω να... Δεν έχω εποπτεία. Αλλά η σχέση μας με την ιστορία, με την ιστορική μνήμη, είναι και λίγο... Θα την έλεγα είτε σχέση αγιογραφίας, είτε σχέση δαιμονοποίησης. Ναι. Δεν μπορούμε να δούμε την ιστορία μέσα σε μια βάση ότι ήταν άνθρωποι. Σωστό. Δεν μπορούμε να δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να αποδεχθούμε, ας πούμε, ότι τώρα που περάσαμε τα 200 χρόνια από τον αγώνα για την ανεξαρτησία, ότι οι ήρωες της Επανάστασης ήταν άνθρωποι, είχαν τρωτά σημεία, είχαν αδυναμίες, είχαν σκοτεινά σημεία, σκοτεινές πτυχές. Και αν τις θίξεις, θεωρείς εθνομηδενιστής ή, τέλος πάντων, ένας άνθρωπος ο οποίος... ακόμα και εθνοπροδότης, αν θέλει να. Μέχρι πρόσφατα, ας πούμε, το βλέπουμε και με τον Εμφύλιο, ο Βελουχιώτης, ας πούμε, παράδειγμα φέρνω, ήταν είτε δαίμονας, είτε άγιος. Mm-hmm. Αυτό τα κάνει όλα πολύ γραφικά. Αφαιρεί δηλαδή την ίδια την ανθρώπινη, την ανθρωπινότητα, το σαρκώδες που έχει η ίδια ιστορία, το αίμα που έχει η ιστορία. Γίνονται αγιογραφίες και μάλιστα κακού τύπου. Οπότε πρέπει να ξεχάσουμε, πρέπει να αφήσουμε πίσω μας επιτέλους κάποια πράγματα, αλλά πρέπει κάπως να τα διαπραγματευτούμε και πραγματευτούμε. Η σχέση με τον Εμφύλιο, ας πούμε, πήρε πολλές δεκαετίες για να μπορέσουμε να την δούμε λίγο πιο νυφάλια, πιο τη μεγάλη εικόνα λίγο περισσότερο. Και ήταν λογικό αυτό, γιατί ήταν μια χώρα η οποία βγαίνει από τον Εμφύλιο φοβερά τραυματισμένη, μια καχεκτική δημοκρατία, μετά έρχεται δικτατορία, επικρατεί το αφήγημα της μιας μεριάς, μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας σταδιακά επέρχεται μια ισορροπία, αλλά υπάρχει μετά η επικράτηση του αφήγηματος της άλλης μεριάς, νομίζω προς τα τέλη της δεκαετίας του 90, μέσα στη δεκαετία του 90, αρχίζει σιγά σιγά μια κατάσταση εξισορρόπησης. Εκεί έπαιξε ρόλο, ας πούμε, οι εργασίες του Στάθη του Καλύβα και του Νίκου Μαρατζίδη. Ακόμα και σε επίπεδο λογοτεχνικό, τα βιβλία του Θανάση Βαλτινού, όταν βγήκε η Ορθοκοστά, αν δεν κάνω λάθος, το 1993, προκάλεσε πολύ μεγάλες διαμάχες. Γιατί για πρώτη φορά ένα λογοτεχνικό βιβλίο μιλούσε και για τα εγκλήματα της αριστεράς στον Εμφύλιο και μάλιστα τον Εμφύλιο των κατοχικό εμφύλιο του 43-44. Και αυτό φάνηκε από μια μερίδα της αριστερής σκέψης ως δικαιολόγηση των ταγματασφαλιτών. Όμως είμαστε ένας πολύ παθιασμένος λαός που μας αρέσει να μεταφέρουμε με έναν τρόπο σχεδόν μνημονικό και ειδονικό τις πληγές από το παρελθόν στο παρόν. Είναι χαρακτηριστικό μας περισσότερο από άλλους λαούς. Νομίζω τα ξεχνάμε όλα αυτά όταν πάνε καλά τα πράγματα. Και είναι λογικό αυτό. Χρειάζεσαι μια ηρεμία και μια αυθονία για να μπορέσεις να
αναστοχαστεί στην ιστορία. Τώρα βέβαια μιλάω για αναστοχασμό και όχι για πάθος αυτού του τύπου που λες εσύ. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι στην εποχή που πηγαίναν καλά τα πράγματα, έγιναν μελέτες για πρώτη φορά πραγματικές ιστορίες και όχι απλώς μαρτυρίες γύρω από τον εμφύλιο συγκεκριμένα. Όταν στραβώνει η κατάσταση, επιστρέφουμε σε ορολογίες του παρελθόντος. Για παράδειγμα, στα μεγάλα μνημονιακά, αντιμνημονιακά ντέρμπι, η ορολογία ήταν της δεκαετίας του 40 κυρίως. Ναι. Ραντεβού στα Βουναράδικα, Γερμανοτσολιάδες. Δοσύλλογοι. Ήταν Τσολάκογλου, Γουδί. Ήταν τέτοια η ορολογία. Οπότε κατευθείαν γυρίσαμε εκεί πέρα. Έτσι είναι αυτά. Αλλά έχουν γίνει βήματα. Δηλαδή έχουμε προχωρήσει κιόλας παρά αυτή μας το πάθος. Πάντως, αυτό που επισημαίνει ο κ. Μακλής νομίζω είναι σωστό. Η εργαλειακή χρήση της ιστορίας έχει επισημανθεί από το παρελθόν και από ιστορικούς. Δηλαδή ότι χρησιμοποιούμε την ιστορία για ιδεολογικούς λόγους και μην πω για κομματικούς ή παραταξιακούς ευρύτερους, προπαγανδιστικούς κτλ. Αλλά έχουμε και τα θετικά μας, με την έννοια ότι για το 21 γράφτηκαν πολλά και καλά έργα, υπήρχε ψύχρεμη αντιμετώπιση του γεγονότος. Δεν οδηγηθήκαμε σε μια, ας το πούμε έτσι, κομματική αντιπαράθεση γύρω από μύθους ιστορικούς, οι οποίοι, κατά την άποψή μου, και μείωναν την προσπάθεια, αλλά και έδιναν μεγαλύτερη βαρύτητα εκεί που δεν έπρεπε. Αλλά νομίζω ότι φάνηκε και η αξία της θυσίας και από την άλλη μεριά πιθανές αδυναμίες του έθνους. Γιατί ένα έθνος ή ένας λαός πρέπει και διδακτικά, μέσα από την ιστορία δηλαδή, να μαθαίνει ποια πράγματα δεν πήγαν καλά, ώστε την επόμενη φορά, αν μάθει τίποτα, να τα διορθώνει. Το λέω να μάθει τίποτα, γιατί όλοι λένε, εκτός από αυτό υπάρχει και το άλλο, ότι από την ιστορία δεν μαθαίνεις τίποτα. Ή όπως έλεγε ο μεγάλος Καντ, η ιστορία λέει είναι μεγάλος σωρός από πέτρες, όπου ο καθένας, ανάλογα με το πιστεύω του, παίρνει αυτό που το οποίο τον συμφέρει, ας πούμε. Είναι δύσκολο να επαληθεύσει το παρελθόν, όσο κι αν μοιάζει εύκολο. Δηλαδή, γίναν κάποια γεγονότα, υπήρξαν κάποια πρόσωπα. Γιατί άραγε νιώθεις ότι περπατάς πάνω σε μια κινούμενη άμμο. Αλλά αυτό είναι ακόμα και με πολύ πιο απλά ατομικά βιώματα. Mm-hmm. Όταν κάθεσαι, αρχίζεις να τα εξιστορείς, να τα φυγείσαι, σχεδόν περνάς στη σφαίρα της μυθοπλασίας. Σωστό. Από μια έννοια. Αναφέρω μια ρωσική παροιμία στο βιβλίο. Λέει ψέματα σαν αυτό από τις Μάρτης. Που έχει να κάνει, πάλι γυρνάμε στη μνήμη, η μνήμη είναι επιλεκτική και όχι απαραίτητα συνειδητά επιλεκτική. Πολλές φορές είναι ασυνείδητη αυτή η διεργασία που γίνεται. Αυτά που θα αφήσουμε στην άκρη και αυτά που θα επιμείνουμε να θυμόμαστε γίνεται περίπου ερήμην μας. Και υπό αυτή την έννοια εισάγεται το στοιχείο της μυθοπλασίας, όχι με την έννοια της επινόησης, που και εκεί ακόμα θυμόμαστε πράγματα όπως τα θέλουμε ή δεν θέλουμε, πάντως παραποιημένα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό το βιβλίο που είναι μια αληθινή ιστορία, όταν ας πούμε, το διάβασε ο αδελφός μου, είναι 8 χρόνια μεγαλύτερος και θα περίμενε κανείς να θυμάται και πιο πολλά, πιο καλά, πολλά δεν τα θυμόταν καθόλου. Ναι. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Όταν τέλειωσε αυτό το βιβλίο και που είχες ψάξει και είχες θυμηθεί πράγματα, μετά επανήλθες στην πρώτερη μνήμη. Τι εννοείς? Εννοώ δηλαδή σε αυτά που δεν θυμόσουν πριν ξεκινήσει να το γράψει το βιβλίο. Πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος και ο ψυχισμός σε αυτά? Θυμάσαι άλφα πράγματα πριν ξεκινήσει να γράψει το βιβλίο. Γράφεις το βιβλίο, έρχονται στη μνήμη και στο ψάξιμο προφανώς κάποια πράγματα. Αυτά παρατήρησε ότι μετά, εντάξει, τα έχεις πρόσφατα, αλλά παρατήρησε σιγά σιγά να τα ξαναβάζεις στο πίσω, να μην τα θυμάσαι σιγά σιγά. Ναι. Αφού πήραν ένα σχήμα. Ναι. Μείναν σε αυτό το σχήμα και από εκεί και πέρα ένιωσα ότι θέλω να προχωρήσω τώρα. Αυτό. Είναι αρκετοί άνθρωποι που ακόμα μου στέλνουν πληροφορίες για την ιστορική περίοδο και την περιοχή στην οποία αναφέρω το βιβλίο. Μολονότι το βιβλίο αυτό ούτε ήθελα, ούτε πιστεύω ότι είναι ένα χρονικό του εμφυλίου. Δηλαδή, μου φαίνεται πολύ βαρετό να γράψω ένα χρονικό του εμφυλίου. Αλλά είναι πολύ περισσότερο οι σχέσεις πατέρων και γιών και πώς καθορίζονται, πώς καθορίζεται και ακόμα κεντρική τους ταυτότητα μέσα από αυτό, μέσα από αυτή τη σχέση ή τη μη σχέση, υπάρχει και αυτή η παράμετρος,
που στη συγκεκριμένη περίπτωση απλώς περνούσε μέσα από, από ένα εμφυλιακό περιστατικό έτσι, αιματηρό μια συγκεκριμένη περιοχή. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν από αυτήν την περιοχή μου στέλνουν ακόμα υλικό και δεν με ενδιαφέρει πια. Δεν, δηλαδή έχει τελειώσει. Και όχι ότι είναι κάτι το οποίο ακόμα και αν μου αλλάξει κάποια εικόνα πραγματολογική για ορισμένα πράγματα, δεν έχει τόση σημασία, γιατί δεν είναι εκεί, το θέμα μου δεν ήταν εκεί. Ναι, ναι, ναι. Το θέμα ήταν το... Έτσι κι αλλιώς ήταν τραυματικά γεγονότα αυτά για αυτούς τους ανθρώπους που τα ζήσανε. Και το ενδιαφέρον για μένα ήταν πώς αυτό το τραύμα δια της σιωπής και της αποσιώπησης ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Πώς ταξίδεψε και έφτασε τελικά σε μένα. Ισχύει αυτό που λένε καμιά φορά ότι η σιωπή είναι ίσως και η μεγαλύτερη ένσταση και η μεγαλύτερη... Για μένα είναι η μεγαλύτερη σαγήνη. Αν ο πατέρας μου μιλούσε, ήταν ένας χαρακτήρας που μιλούσε πολύ για αυτά που είχε ζήσει τότε, δεν θα είχα γράψει αυτό το βιβλίο. Α, ναι. Πιστεύω. Αυτό, το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, ήταν μια αποσιώπηση, όχι με την έννοια του να μου αποκρύψει, ναι, ναι. Να μην μάθω, να μην... δεν πρέπει να ξέρω. Κάποια μπορεί να ήταν και αυτό. Αλλά δεν είχε να κάνει τόσο με το πολιτικο-ιστορικό της εποχής, όσο με πιο προσωπικά, με γυναίκες και με ερωτικές έτσι, περιπέτειες. Και που οι γονείς, τουλάχιστον εκείνης της γενιάς, και νομίζω ότι είναι πιο διαχρονικό, έχουν μια ανάγκη να προφυλάξουν την εικόνα τους απέναντι στο παιδί τους, να φτάσει πιο στρογγυλεμένη. Ήταν μια αποσιώπηση, που, γιατί ο ίδιος δεν το άντεχε, ήθελε να τα αφήσει πίσω του, που όμως εμένα μου πυροδοτούσε συνεχώς ερωτήματα, μου πυροδοτούσε συνεχώς εκκινήσεις και επανεκκινήσεις. Αποβάλλω μια ερώτηση. Σε κρίσιμες περιόδους διαπιστώνουμε το εξής, ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εμπλακεί σε δύσκολα πράγματα και επιλέγουν το δρόμο της σιωπής. Και άλλοι οι οποίοι είναι λαλίστατοι, υπερασπιστές του εαυτού του, του κόμματος, του καταστάσεων, ενός φαντασιακού παραδείσου, ο οποίος ποτέ δεν ήρθε, αλλά του στερήθηκε κτλ. Τους ανθρώπους της σιωπής, πώς τους κρίνετε? Πρέπει να τους δεις κατά περίπτωση, υποθέτω. Ειδικά με ό,τι έχει να κάνει με τραύματα της ιστορίας, απαιτείται κάποιος χρόνος για να... αν τελικά αποφασίζεις να μιλήσεις για να μιλήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Εβραίοι που επέζησαν το ολοκαυτώματος ουσιαστικά αρχίζουν να μιλούν από τη δεκαετία του 60 και μετά τη δεκαετία του 70. Νομίζω ότι το πλέον εμβληματικό βιβλίο για το Auschwitz, το «Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος του Πρίμο Λέβη», κυκλοφορεί ή το 59 ή το 61, πάντως κάπου εκεί, και περνάει περίπου απαρατήρητο στην αρχή. Δεν θέλει κανείς ακόμα. Παρότι στη Γερμανία γίνονται δίκες, και όχι μόνο στη Γερμανία, το 62 γίνεται η μεγάλη δίκη του Άιχμαν, το 61 νομίζω, στο Ισραήλ, τον κρεμάνε τον Άιχμαν, που δεν υπήρχε θανατική ποινή στο Ισραήλ, έγινε μόνο για τον Άιχμαν, στην συγκεκριμένη περίπτωση. Οι Αρμένοι με τη δική τους γενοκτονία άργησαν πάρα πολύ να μιλήσουν. Και επειδή ήταν και πολύ παλαιότεροι και δεν υπήρχαν και τα ντοκουμέντα που υπάρχουν, που υπήρξαν αργότερα για τον Ολοκαύτωμα. Να το ορίσουν ως γενοκτονία. Ναι, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να θυμίσουν στον κόσμο τι είχε συμβεί. Και σε ατομικό επίπεδο έχει να κάνει και με τον ψυχισμό κάποιων ανθρώπων. Έχω πάρει πολλές συνεντεύξεις από ανθρώπους που έχουν πολεμήσει. Που έχουν πολεμήσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο, στον Εμφύλιο, στον πόλεμο της Κορέας. Έχουν πολεμήσει στο έδαφος και στον αέρα. Συνήθως αυτοί που είχαν μια τάση να πούνε πολλά, ειδικά για τον εαυτό τους, ήταν και πιο επικίνδυνοι να σου πούνε μπαλαφάρες. Να σου πούνε ψέματα, να φτιάξουν κατασκευές. Εκείνοι που δυσκολεύονταν ή δεν είχαν μιλήσει ή δεν θέλανε και βγαίνανε με το τσιγκέλι ήταν οι κρυμμένοι θησαυροί. Για διάφορους λόγους. Πολλοί αισθάνονταν ενοχές που είχαν επιζήσει. Αισθάνονταν ενοχές απέναντι στους συντρόφους τους που είχαν χαθεί. Τους ήταν πολύ βαριά κάποιοι.
κλάψανε. Και γιατί ζήσαμε εμείς όταν αυτοί πέθαναν. Ναι, πάρα πολύ έντονο αυτό. Αυτό είναι πολύ έντονο. Πάρα πολύ έντονο. Mm. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια περίπτωση από τη μάχη της Κρήτης, ευέλπιδες που παίρνουν μέρος στη μάχη της Κρήτης, εχμαλωτίζονται, κάποιοι έχουν σκοτωθεί, που κατέρευσε ο παππούς μπροστά μου. Που ήταν μετά, πολέμησε και εμφύλιο, πολέμησε και στην Κορέα, δηλαδή δεν ήταν κανένας. Ήταν από τα σκληρά καρύδια, όμως εκεί έσπασε. Θέλω να πω ότι είναι δύσκολο να πιάσεις στον κάθε άνθρωπο πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Εγώ δεν τους κρίνω γενικά. Δεν τους κρίνω αυτούς τους ανθρώπους. Και τους λαλίστατους και τους σιωπηλούς. Δεν τους κρίνω. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει να βγάλω μια κρίση. Εκτός αν κάποιος έχει μια θέση επί του παρόντος στα πράγματα, τα δημόσια, αυτό είναι διαφορετικό πράγμα. Αλλά για τον τρόπο που διαχειρίζονται την προσωπική τους μνήμη δεν θα τους κρίνω. Μιλάω από μια θέση ασφάλειας και βολής. Εκ των υστέρων μπορώ πολύ εύκολα να πω τι λάθη κάνανε τότε, αλλά αν ήμουν εγώ στη θέση τους μέσα στη φωτιά τότε, μπορεί να είχα λειτουργήσει πολύ χειρότερα. Μπορεί να είχα διαπράξει θηριωδίες ή μπορεί να είχα δηλιάσει πολύ χειρότερα από αυτούς. Σε νεστώτα χρόνο δηλαδή πρέπει να κρίνουμε γεγονότα. Δεν ξέρω αν είναι σε νεστώτα χρόνο. Πάντως μετά από όλα αυτά τα χρόνια και τις δεκαετίες, τουλάχιστον η δική μου θέση δεν είναι για να κρίνω ειδικά ανθρώπους και μεμονωμένα πρόσωπα. Είχα ρωτήσει κάποτε έναν σημαντικό ιστορικό σχετικά με την άποψή του για τη διαμάχη των Μαυρομιχαλίων με τον Καποδίστρια. Ήμουν βέβαιος ότι η απάντηση θα ήταν αρνητική και εναντίον των Μαυρομιχαλίων, τουλάχιστον σε εκείνη τη φάση. Δεν ήταν όμως. Βλέποντας τα πράγματα από απόσταση και βλέποντας τις θυσίες που μπορεί να έχει κάνει μια οικογένεια, ας το πούμε έτσι, το μπορούσαμε να πούμε ότι είχε χάσει 3-4 παιδιά, ξέρω εγώ, ότι έχει καταστραφεί οικονομικά, ότι έχει χάσει όλη την ισχύ της και ούτω καθεξής. Και βλέποντας αυτή την αντίθεση, στην πραγματικότητα θεωρεί ότι η ιστορία ήταν μια δίνη, η οποία σαν να σάρωσε τους πάντες, ας πούμε, και να τους εξέτρεψε από μια πορεία. Μίλησε με πολύ μεγάλη επιοίκεια απέναντι ακόμα και στο Μαυρομιχάλη, τουλάχιστον για τον Πέντρο Μπέι. Για εκείνη τη στιγμή. Για τη συγκεκριμένη στιγμή, δηλαδή την αντίθεση, ας πούμε, η οποία υπήρχε. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό μετά από χρόνια να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με σχετική επίοικια. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να πάντοτε υπάρχει ένα σοβαρό συμπέρασμα, γιατί ο κριτής είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, διαφορετικά, αν δεν πάμε και σε αυτό, δηλαδή να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, τότε πραγματικά θα οδηγηθούμε σε ένα φοβερό σχετικισμό που όλα, ας πούμε, θα είναι δικαιολογημένο σε ένα μεγάλο βαθμό, ας πούμε, λόγω της συγκυρίας. Αλλά και αυτό δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Μα νομίζω υπάρχει μεγάλη φράση, νομίζω ότι είναι του Τεν Σιαοπίνγκ, τον έχουν ρωτήσει στη δεκαετία του 70 πώς κρίνει τη Γαλλική Επανάσταση και λένε πολύ νωρίς ακόμα. Αν το σκεφτούμε. Είναι αυτό που έλεγα πριν για την ιστορία που έχει τη δική της νομοτέλεια, ας πούμε, που συνεχίζεται. Είναι ένα πράγμα το οποίο έχει συνέχεια. Να ρωτήσω πολλές φορές. Επειδή φαίνεται και από τα κείμενά σου ένας πραγματικά με ενδιαφέρον παρατηρητής των ανθρώπινων συμπεριφορών, το σκέφτομαι τώρα με βάση αυτό που λες και της ανθρώπινης ψυχής. Η παρατήρηση ήρθε αυτή συγκλονιστικά δύσκολη στιγμή με τη μικρή, με την Ερατό. Τι παρατήρησες στον εαυτό σου σε σχέση με θέματα μνήμης και μη μνήμης? Τι ήταν αυτά που έβαζες στην άκρη, αυτά που λέγεις ότι θα τα βάλω μπροστά μου και θα τα αντιμετωπίσω? Δεν το σκέφτηκα έτσι τόσο λογικά και τόσο συνειδητά. Εκεί βρέθηκα σε μια δίνη. Ζούσα τον χειρότερο εφιάλτη της ζωής μου. Οπότε, η πρώτη μου αντίδραση ήταν να γράψω γι' αυτό. Βγήκε πολύ αυθόρμητα και ήταν ίσως η μοναδική φορά που πραγματικά ευλογώ τη σχέση μου με το γράψιμο. Δηλαδή, είχα την ανάγκη να το κάνω αφηγήσεις, να γίνει αφήγηση αυτό, γιατί αλλιώς θα τρελαινόμουν. Σε ό,τι αφορά τη μνήμη, επειδή τώρα έχουν περάσει, κλείνουμε 2 χρόνια σε λίγο από την ημέρα της διάγνωσης, σε λίγες μέρες, σε 15 μέρες.
Ο Μάρκ Τουέιν έλεγε ότι δύο είναι τα στατικά για να είναι κανείς ευτυχισμένος. Οι καλοί φίλοι και η κακή μνήμη. Εγώ έχω μόνο καλούς φίλους. Δεν έχω κακή μνήμη. Έχω καλή μνήμη, δυστυχώς. Και μάλιστα είμαι ένα εσωτερικό αστείο και στις παρέες για τη μνήμη μου. Μακάρι να μπορούσα να ξεχάσω πολλά από αυτά τα πράγματα αυτών των τελευταίων δύο χρόνων. Και ειδικά εκείνων των πρώτων δύο-τριών μηνών που το παιδί αρρώστησε. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να... Νομίζω είναι χαμένο παιχνίδι. Δηλαδή θα ζω και θα ξυπνώ με αυτό. Απλώς με βοήθησε... Καλά. Βοήθησε τρομερά, το παιδί πήγε καλά, πάει καλά. Και ολοκληρώνει τις χημειοθεραπείες του αρχές μέσα στο Μάρτιο, τέλος πάντων. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Αλλά δεν ήταν μόνο το δικό μου το παιδί, αυτό που ανακάλυψα εκεί πέρα μέσα, δεν ήταν μόνο η δική μας ιστορία. Και ίσως άρχισα να ανοίγω τα μάτια μου και να βλέπω την πιο μεγάλη εικόνα όταν το παιδί άρχισε να πηγαίνει καλύτερα και λίγο ηρέμησα. Όταν αυτό το πράγμα πήρε μια διαβολική κανονικότητα. Ότι το παιδί σου είναι μέσα στο νοσοκομείο, έχει χάσει όλα τα μαλλιά, είναι πλεισμένο από τις κορτιζόνες, κάνει μετούς, έχει στοματίτιδες και προκτίτιδες και είσαι εκεί τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μέσα στο νοσοκομείο, ειδικά όλες αυτές τις νύχτες που τις περνάγαμε εκεί πέρα μέσα, δίπλα της, αυτό που ένιωσα ήταν ότι δεν υπήρχε πριν και μετά, δεν υπήρχε χθες και αύριο, υπήρχε το τώρα, τίποτα άλλο. Ήμουν εκεί, κανείς δεν θα με ενοχλούσε και από την εφημερίδα ακόμα, από τις δουλειές, από τις υποχρεώσεις, όλες τις άλλες. Ήμουν εκεί, τέρμα, ήταν αυτό. Και αυτό είχα να το νιώσω, δεν θυμάμαι από πότε. Πρέπει και εγώ από παιδί, που τα παιδιά ζουν σε ένα-ένα ο παρόν, έτσι. Δύσκολο παρόν, πολύ, αλλά την ίδια στιγμή είχε ένα περίεργο νόημα. Αποκτούσε ένα περίεργο νόημα, είμαι μαζί της. Και αύριο, γιατί αυτό ήταν και μια οδηγία των γιατρών, δεν θα κοιτάτε αύριο, θα κοιτάτε μάλλον την κάθε μέρα. Και ξεχάστε το αύριο. Έκανε θεραπεία σήμερα, πήγαν όλα καλά, όλα πάνε καλά. Προχωράμε. Δεν θα κοιτάξετε ούτε μεθαύριο, ούτε την άλλη εβδομάδα, ούτε πότε ξεκινάει το άλλο πρωτόκολλο κλπ. Ήταν και παραμένει μια στοιχειωμένη μνήμη αυτή που με κυνηγάει και θα με κυνηγάει και όχι μόνο για το δικό μου το παιδί, αλλά και για τα άλλα παιδιά που και τους άλλους γονείς που ζήσαμε εκεί πέρα μέσα, ανακάλυψαν ολόκληρο κόσμο και για τα παιδιά που δεν αφεύγουν επίσης δίπλα μας. Ήταν και αυτή η εμπειρία μέσα, εντός. Δεν υπάρχει μέρα που να μην σκεφτώ τους γονείς αυτούς που χάσανε παιδί. Δεν υπάρχει μέρα να μην σκεφτώ ειδικά ένα παιδί που πέθανε δίπλα μας. Γενικώς η ζωή μου είναι πριν από τις 5 Φεβρουαρίου του 20 και μετά. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Δηλαδή έκανα μια επανεκκίνηση τότε δραματική. Σχεδόν ερήμη μου έγινε. Αλλά ευτυχώς, επαναλαμβάνω, τα νέα είναι καλά. Και συνεχίζουμε. Ναι. Αυτή η περιγραφή είναι... Εγώ δεν έχω παιδί, αλλά είναι βαθιά συγκινητική με την έννοια ότι καταλαβαίνεις ότι είναι ακριβής. Δηλαδή ακριβής ενώ στον πυρήνα της ψυχής του ανθρώπου. Και επειδή έχω βρεθεί πολλές φορές για συγκεκριμένο λόγο στο Ελπίδα, βλέποντας αυτή τη μεγάλη εικόνα, είναι εντυπωσιακό τι μπορείς να ανακαλύψεις για την ανθρώπινη ψυχή και για τον άνθρωπο. Δηλαδή, εσύ που είσαι ξαναλόγησαν εκεί που το ζούσες, θα ήσουν σε ένα παράλληλο σύμπαν, φαντάζομαι, παρατηρήσεων και... Ήταν ένα παράλληλο σύμπαν που όμως τέμνεται με το, ναι, με ναι. το εδώ. Ναι. Γιατί ήμουνα χειρότερα όταν έβγαινα από το νοσοκομείο. Όταν δηλαδή ερχόταν πολύ η γυναίκα μου να ναι. αναλάβει να πάω εγώ να κάνω ένα μπάνιο σπίτι και να ξαναγυρίσω μετά, όταν γύριζα σπίτι μου ξαναρχόταν όλο. Δεν ήταν κανείς στο σπίτι, δεν ήταν το παιδί στο σπίτι, δεν ήταν στο δωμάτιο που ήταν άδειο. Και εκεί ήξερα γιατί δεν είναι το παιδί στο σπίτι. Και έπρεπε να
κάνω και άλλες κάποιες δουλειές. Δεν σταμάτησα να δουλεύω για την εφημερίδα. Ναι, αυτό να το πω ότι το λέω και στους θεατές μας βλέπουν, έγραψα υπέροχα. Δηλαδή, για να μην εφεύρω λέξεις τώρα, λέω τη λέξη υπέροχα. Πέρα από υπέροχα κείμενα, ο Ηλίας Μαγκλίνης, όσο συνέβαινε όλο αυτό, το οποίο τα διαβάζαμε όλοι και στο διαδίκτυο, μερικά ήταν και στην εφημερίδα, μια που λέω ότι δεν σταμάτησε να δουλεύει. Με κράτησε πολύ η εφημερίδα, παρότι δούλευα εξ αποστάσεως και λόγω του COVID, αλλά και λόγω του το παιδί ήταν σε νοσοκαταστολή και εμείς είχαμε ξεκινήσει, είχαμε μπει σε κανονικότητα COVID οικογενειακός περίπου 40 μέρες πριν το πρώτο μεγάλο lockdown. Ναι, ναι. Κοιμόμασταν δίπλα της με μάσκα. Κοιμόμασταν τη νύχτα με μάσκα, δεν έβγαινε. Γιατί είχε, ας πούμε, τα λευκά της είχαν πέσει στο 500. Mm. Κανονικά ένα παιδί έχει 5 με 7.000 λευκά. Γιατί αυτό απαιτεί θεραπεία. Αλλά όταν ήμουν στο νοσοκομείο, ήμουν και μαζί της και άμα ήταν και καλά το παιδί, σχετικώς, τυχιωδώς καλά τέλος πάντων, ήμουνα καλύτερα. Αυτό είναι γεγονός. Όσο καλά μπορεί να είσαι μέσα εκεί με όλα αυτά που βλέπεις. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος, είναι ένας κόσμος που είναι γεμάτος ζωή, με γονείς, για ανθρώπους που τα δίνουν όλα, γονείς από την επαρχία, κυρίως μανάδες, που περνάγανε 8 μήνα και... Τι 8 μήνα και ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις και 1 και 2 χρόνια μακριά από την υπόλοιπη οικογένεια. Και εκεί παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η ύπαρξη των ξενώνων που έχουν φτιαχτεί. Mm. Γιατί πού θα μέναν αυτοί οι άνθρωποι, θα έπρεπε να νοικιάζουν. Δηλαδή δεν θα έκανε καταστροφή οικονομικά. Είναι ένα μεγαλειώδες έργο. Είναι μεγαλειώδες το έργο που γίνεται εκεί. Και θέλω να το πω ακόμα μια φορά. Δεν το ήξερα. Το έμαθα έτσι. Μακάρι να μην τα είχα γράψει όλα αυτά τα κείμενα που λες. Αλλά όπως είπα και από την αρχή, όταν συνέβη αυτό, η πρώτη μου αντίδραση είναι να το κάνω αφήγηση. Και είναι στικτώδης αυτή η αντίδραση. Ναι. Δεν το σκέφτηκα τώρα τι κάνουμε. Το μόνο που σκεφτόμουν όταν συνέβαιναν αυτά ήταν θα ζήσει το παιδί. Θα δω το παιδί να πεθαίνει. Παιδί μου, θυμάμαι ότι την κοίταζα, την έπαιρνε ο ύπνος, ήταν πιο μωρό ακόμα, νόσησε στα 4. Και την κοίταζα και έλεγα, κοίτα να δεις τώρα, αυτό το παιδί θα με δει να πεθαίνω. Και θα δει τη συνέχεια, που εγώ δεν θα μπορώ να τη δω, δεν θα με δω. Θα μου κλείσει τα μάτια. Και όταν αρρώστησε, έτσι πως αρρώστησε, λέω, μπορεί και να μην γίνει αυτό. Μπορεί να μην, αυτό που εγώ που εκλάμβανα ως μια φυσική συνέχεια των πραγμάτων, να ανατραπεί. Ευτυχώς, μέχρι τώρα τουλάχιστον, όλα δείχνουν ότι δεν θα ανατραπεί. Είδα όμως να ανατρέπεται δίπλα μας. Ωραία, να πω το εξής. Με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά, είμαι σίγουρος και τον κύριο Πρόεδρο, γιατί κάνουμε πολλές συζητήσεις μαζί. Με ενδιαφέρει στο κλείσιμο, όχι κατά ανάγκη μέσα από αυτό και μέσα από αυτό, γιατί είμαστε και ό,τι θυμόμαστε, όχι μόνο σε έχουμε ξεχάσει. Με ενδιαφέρει σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, εμείς οι άνθρωποι αιωνίως ατελείς. Αυτή τη στιγμή, ποιο είναι, δεν οριστικό προφανώς, ποιο συμπέρασμα έχεις βγάλει για τον άνθρωπο τώρα που έχεις πρόσφατα όλα αυτά, αλλά και κυρίως μέσα από την πορεία που παρατηρείς και τους ανθρώπους από τη συγγραφική σου δουλειά και από τη δημοσιογραφική σου δουλειά. Ποιο είναι το συμπέρασμα που λες, κάτι που πιστεύω ότι ισχύει αυτή τη στιγμή. Έτσι κι αλλιώς είσαι ένας άνθρωπος ευφυής για να καταλάβεις ότι αυτό που ισχύει σήμερα μπορεί να μην ισχύει αύριο, αλλά τι είναι το συμπέρασμα που έχεις βγάλει για αυτή τη ζωή και για τον άνθρωπο. Ότι η ζωή είναι ανεξάντλητη, ότι είναι ένα θαύμα να είσαι εδώ. Είναι ένα θαύμα να υπάρχεις και είναι μόνο μια φορά. Δεν έχει προπόνηση γι' αυτό, δεν έχει προετοιμασία, δεν έχει πρόβα. Ναι. Είσαι επιτόπου μέσα. Είναι ένα πραγματικό θαύμα η ίδια η ζωή και ο ίδιος ο κόσμος. Παρά το ότι περνάμε δύσκολες φάσεις και υπάρχουν κρίσεις πάνω σε κρίσεις, παγκοσμίως πλέον, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος μόνο μπροστά προχωράει, αν δούμε τη μεγάλη εικόνα και αν κοιτάξεις προς τα πίσω, μόνο μπροστά προχωράει ο κόσμος, παρά τις φοβερές αιματηρές παρενθέσεις και τις ακατόμβες των θυμάτων. Δηλαδή, άντε πες το αυτό στα 6 εκατομμύρια, ας πούμε, ή στους νεκρούς του εμφυλίου, αλλά
μιλάω για την μεγάλη, πραγματικά μεγάλη εικόνα, ότι προχωράει ο κόσμος, πάει μπροστά. Και εγώ αυτό κρατάω. Δηλαδή, για να το συνδέσω κιόλας με το προηγούμενο, αν το παιδί μου είχε αρρωστήσει, αν ζούσα και είχα κάνει παιδί, είχα γεννηθεί πιο νωρίς κι εγώ και είχα κάνει παιδί τη δεκαετία του 70, ας πούμε, και είχε πάθει αυτή τη λευχαιμία που έπαθε, θα είχε πεθάνει. Τώρα τα παιδιά δύσκολα πεθαίνουν από καρκίνο. 4 στα 5 ζουν. Έχει συντριπτικά ποσοστά. Δηλαδή, είδαμε παιδιά να φεύγουν, αλλά ήταν τόσα πολλά τα παιδιά που νοσηλεύονταν και συνέχιζαν και συνεχίζουν, που είναι ένα εκπληκτικό πράγμα αυτό. Δηλαδή, αν συνέβαινε. Μου γράψαν άνθρωποι τότε με αφορμή και εκείνα τα κείμενα, μου γράψαν πάρα πολύ άγνωστοι. Και μου είπαν, ένας μου λέει, το 82, ξέρω, είχα χάσει τον αδελφό μου από λευχαιμία. Προχωράμε μπροστά. Και επαναλαμβάνω, ακριβώς ίσως επειδή είναι μόνο μία φορά συμβαίνει και όχι περισσότερες, είναι ένα θαύμα το ότι είμαστε εδώ και ότι έχουμε αυτή τη ζωή που είναι ανεξάντλητη. Είναι συναρπαστική. Και αυτό είναι κόντρα στον τίτλο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Όχι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο τίτλος είναι μια παραδοξολογία, όπως το είπα και στην αρχή. Δηλαδή, εστίασα σε αυτά που όλα που έχουμε ξεχάσει, τα οποία όμως μας καθορίζουν και πάλι. Η μνήμη είναι. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, έχετε να πείτε κάτι τώρα για αυτό. Να πω το εξής. Εμένα με καθόρισε η μνήμη και ακούγοντας τον κύριο Μαγκλίνη, να πω το εξής, συμφωνώ απολύτως μαζί του. Προσωπικά, εγώ χάσα τη μητέρα μου όταν εκείνη ήταν 26 ετών από μια ασήμαντη ασθένεια. Ήμουν εγώ 4. Η μνήμη έπαιξε σημαντικό ρόλο. Δεν έχω εικόνα της μητέρας μου, αλλά πιστεύω ότι όλα λειτουργούν στον άνθρωπο και καθώς μεγαλούν, ξαναγυρνάει στο παρελθόν, επανεκκινεί τη ζωή του κλπ. Πάντως, σε μένα τουλάχιστον η μνήμη ήταν πάντοτε μια ζωογόνος δύναμη. Δηλαδή ήταν ένα σημαντικό εφαλτήριο ζωής για να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Και κάθε φορά που αντιμετώπιζα μια ιστορία, μια δυσκολία, όπως αντιμετώπισα με το μικρό μου το γιο, ο οποίος είχε και αυτός μια σοβαρή ασθένεια, είχα την αίσθηση ότι οι δυσκολίες μάλλον επέδρασαν θετικά και με έκαναν ένα ακόμα πιο ευαίσθητο άνθρωπο για να ανοίξω την αγκαλιά σε έναν άλλο κόσμο, σε άλλους ανθρώπους. Όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Μακλίνης, γιατί η δική του η ασθένεια του παιδιού του, τον οδήγησε στο να συναισθανθεί και τον πόνο των άλλων. Και νομίζω ότι είναι και αυτό κάτι σημαντικό για εμάς, τους ανθρώπους, για να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό θα ήθελα να πω και να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Μακλίνη, εγώ ευχαριστώ, που είναι σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, να πω ότι φτάσαμε εδώ στο τέλος. Το τιμόμενο πρόσωπο για τον μήνα Ιανουάριο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού ήταν ο Ηλίας Μαγκλίνης. Εμένα μ' άρεσε για μία ακόμη φορά. Έχουμε βρεθεί λίγες φορές, αλλά όλες μου μοιάζουν τόσο ουσιαστικές και μου φαίνουν τόσο ουσιαστικές. Και χαίρομαι πάρα πολύ που και η σημερινή έτσι ήταν πραγματικά πολύ ουσιαστική και βαθιά και είμαι σίγουρος ότι κι εσείς τη χαρήκατε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ηλία. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και είναι πολύ ωραία συζήτηση. Και εμείς. Και κυρίως είστε πλέον το τιμόμενο πρόσωπο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού που είναι ένας. Τιμή μου είναι. Δική μου τιμή. Παρότι είναι λίγο. Θέλω να πω. Η τιμή είναι. Είναι σημαντικό πράγμα. Να αισθάνεται κάποιος. Ακόμα και σήμερα που, ξέρετε, όλα μιλάμε μόνο για την τιμή με έναν αγοραίο τρόπο, μια τιμή πιο εσωτερική και πιο ανθρώπινη, αν θέλετε. Αυτό, δηλαδή, συνεχίζουμε να τα μετράμε οι άνθρωποι αυτά. Παρότι λένε ότι κάποτε ήταν οι άνθρωποι καλύτεροι και υπάρχει ένας εξορισμός του παρελθόντος, το παρελθόν είναι πολύ σκληρό πράγμα. Ήταν πολύ πιο σκληρές συνθήκες και οι άνθρωποι παλιότερα. Αυτό το ξεχνάμε. Νομίζουμε ότι ήταν έτσι μια ρομαντική και εξαδικευμένη εικόνα, ειδηλιακά τοπία.
η Αθήνα του 50, ας πούμε. Ήταν άθλια η Αθήνα του 50. Βέβαια. Ήταν άθλια, δηλαδή δεν ήταν. Για να ζήσει, δηλαδή ήταν χωματόδρομη. Ήταν ο ένας. Πόσιμο νερό δεν υπήρχε. Πόσιμο νερό. Ήξερε ο ένας τι κάνει ο άλλος σε αυτές τις αυλές που λένε η Αθηναϊκή αυλή. Λοιπόν. Αλλά ακόμα μετράνε αυτά. Αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν μια εσωτερικότητα, δηλαδή. Το να δείχνεις την εκτίμηση σε κάποιον με τον οποιοδήποτε τρόπο. Χαιρόμαστε πολύ που το εξέλαβε έτσι ο κύριος Μακλίνης. Εγώ να πω μόνο ότι το αξίζει. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό βράδυ.